νεκροί και τραυματίες σε ένα κουβάρι μαζί με τα συντρίμμια των αυτοκινήτων που έχουν εξφενδονιστεί στο οδόστρωμα και στα χαντάκια της επαρχιακής οδού. Με Σαρά και Ρέθυμνο βυθίζονται στο πένθος από μία ακόμη αδιανόητη τραγωδία. Το γιοταχή και το φορτηγάκι συγκρούστηκαν όπως όλα δείχνουν πλαγιομετωπικά στην επαρχιακή οδό την Μπακίου Κόκκινου Πύργου. Περίοικοι πετάχτηκαν τρομοκρατημένοι από τα σπίτια τους αφού η σύγκρουση ακούστηκε σαν ισχυρή έκρηξη. Ένα αυτοκίνητο έκανε προσπέραση και δεν πρόσεξε το άλλο και έγινε το συμβάν. Το δυστύχημα. Τώρα με τις ηλίες τρέχουν πολύ γρήγορα. Έχει πολύ κίνηση ο δρόμος? Πάρα πολύ. Τις μέρες πάρα πολύ. Κραυγές πόνου και αγωνίας σήκωσαν στο πόδι την περιοχή. Δύο γυναίκες συνεπιβάτηδες των αυτοκινήτων βαριά τραυματισμένες καλούσαν σε βοήθεια. Η σύζυγή τους, η οδηγή των μοιραίων αυτοκινήτων ήταν ήδη νεκρή. Πρόκειται για τον 80χρονο Νίκο Μαθιουδάκη από τον Πλάτανο Αμαρίου και τον 44χρονο Γιώργο Μαρινάκη από το Σπύλι. Ο ένας εξφενδονίστηκε έξω από το όχημα, ενώ ο δεύτερος απεγκλωβίστηκε νεκρός από τους πυροσβέστες μετά από δύσκολη προσπάθεια. Οι δύο άντρες ήταν νεκροί. Εμείς χρειάστηκε να κάνουμε απεγκλωβισμό στον έναν. Ο άλλος, κατά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, είχε πεταχτεί εκτός του αυτοκινήτου, σε ένα παρακείμενο αγροτικό χώρο. Οι εικόνες από το σημείο που εκτυλίχθηκε το τροχαίο είναι ενδεικτικές για τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Προσέχουν οι οδηγοί γιατί εδώ βγαίνουν με πάρα πολλά χιλιόμετρα. Και είναι η στροφή από εκεί. Η 33χρονη νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου, ενώ η 76χρονη υποβλήθηκε σε μια πρώτη επέμβαση και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξίσου σοβαρή. Μετά τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ, όπως και τους δύο τραυματίες γυναίκες, δηλαδή, που τους μετέφερε στο κέντρο υγείας. Λίγη ώρα αργότερα, στις 6:30 και με το αίμα των νεκρών ακόμη στην άσφαλτο, νέο τροχαίο σήμανε συναγερμό στις αρχές, αυτή τη φορά πάνω στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Ένα αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του, με συνέπεια τον τραυματισμό δύο γυναικών που επέβαιναν σε αυτό. Τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν από τα συντρίμμια, μία 39χρονη και μία 64χρονη, οι οποίες νοσηλεύονται στην Ορθοπαιδική και τη Χειρουργική Κλινική του Βενιζελίου αντίστοιχα.